είμαστε στην Πάτρα, στο Δρέπανο. Μόλις ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγώνας Speed για το 2013 από τον Hellenic Speed Slalom Association και έχουμε μαζί μας τον Νίκο Βαρδαλάχο, ένα από τους γνωρίτερους ανθρώπους στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Γεια σου Νίκο. Γεια σου. Είσαι από τους Έλληνες σερφίστες και αθλητές σερφίστες που έχουν ταξιδέψει αρκετά στο εξωτερικό, είτε για προπόνηση, είτε για αγώνες, είτε για αναψυχή. Πώς είναι αυτές τις δύσκολες εποχές για κάποιον να είναι Έλληνας και να ταξιδέψει στο εξωτερικό? Από πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο όσον αφορά το οικονομικό για να ταξιδέψεις. Συμπεριφορά των άλλων προς εμάς τουλάχιστον όταν υπάρχει και μια επίδοση είναι αρκετά καλή. Μέχρι να γίνει βέβαια αυτή η επίδοση υπάρχει ένα θέμα. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι δύσκολο. Το σίγουρο είναι πάντως ότι αξίζει πάρα πολύ. Προσφάτως, τη χρονιά που πέρασε δηλαδή, ήρθε αυτή η επίδοση. Πέτυχε κάτι που προσπαθούσες πάρα πολύ καιρό, χρόνια, και 6 χρόνια. Και θέλω να μας πεις λίγο για την εμπειρία σου στην Ναμίμπια, για το τι είναι το World Attempt Record και πώς πραγματικά, τι αίσθηση έχει κάποιος να πηγαίνει με 50 μίλια την ώρα. Ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ναι. Το event είναι ένα World Record Attempt. Δηλαδή είναι ένα τεχνητό κανάλι, μια λωρίδα μήκους γύρω στα 1000 μέτρα και στην ευθεία των 500 μέτρων χρονομετρούν στην αρχή και στο τέλος με κάμερες. Χρονομετρούν για να βγει μέση ταχύτητα. Οι ταχύτητες πιστοποιούνται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ρεκόρ Ταχύτητας της Τουρκίας και γι' αυτό υπάρχει και commissioner του Συμβουλίου για να πιστοποιεί ότι όλα γίνονται όπως πρέπει. Στο συγκεκριμένο μέρος που έγινε στο Λούντεριτς έχουν ξαναγίνει τέτοια record attempts με αθλητές του Κάιτ κυρίως. Φέτος ήταν η πρώτη φορά που έγινε πολύ σοβαρά για το Windsurf και τα νούμερα ήταν εξωπραγματικά. 7 άτομα πάνω από 50 κόμβους, νούμερο που ήταν στόχος και όνειρο. Να εξηγήσουμε λίγο εδώ για κάποιον που δεν καταλαβαίνει ότι 50 κόμβοι είναι... 50 κόμβοι είναι περίπου 93-94 χιλιόμετρα την ώρα. Ας πούμε, ναι. Έτσι. Εντάξει, η αίσθηση είναι προφανώς μοναδική. Η επιτάχυνση είναι απόλυτη και το δύσκολο είναι να σταματήσει. Υπάρχει αυτό το σημείο που λένε ότι όταν πηγαίνεις στο γρήγορα δεν ακούγεται τίποτα αυτή η εκφαντική σιγή. Υπάρχει. Υπάρχει και βγαίνουν και τα ένστικτα επιβίωσης στο κεντρικό σταθμό ασφαλής στην όλη διαδικασία. Ξέρουμε όλοι ότι το άθλημα που κάνουμε έχει ιδιαίτερη σημασία, ίσως όχι μεγαλύτερη, αλλά έχει κάποια σημασία. Φέτος στην Ναμίμπια ακούστηκε ότι χρησιμοποιήσατε κάποια καινούργια φινάκια, κάποιο καινούργιο φόη, για να πήγαινε πιο γρήγορα. Σήμερα. Τα φινάκια ήταν ασύμμετρα, δηλαδή δουλεύουν μόνο από τη μία πλευρά, ήταν δεξίνεμα. Μιας και το run και το όλο το record attempt ήταν δεξίνεμα. Δεν είχε κανένα λόγο να υπάρχει κάτι άλλο. Τα έτσι κι αλλιώς σου δίνανε πολύ περισσότερο κοντρόλ και επιτάχυνση μέχρι την κορύση. Εσύ στόχους έχεις για τη καινούργια χρονιά που έφερε, το 2013, που ξεκίνησε σήμερα με τον αγώνα αυτό στο Ευρωπαϊκό. Ένας από τους στόχους είναι το Πανελλήνιο Speed. Σήμερα ήμασταν λίγο άτυχοι σε συνθήκες και σε αέρα. Πιστεύω ότι στους επόμενους δύο αγώνες θα είμαστε πολύ και τυχερή με αυτό.
Άλλος ένας στόχος είναι οπωσδήποτε το Mundial du Vent, ένας αγώνας speed που γίνεται στη Γαλλία τον Απρίλιο, αν όλα πάνε καλά. Αλλά ο βασικός και ο μεγάλος στόχος για τον οποίο έχω ήδη αρχίσει προπόνηση είναι το Λουντερίτσι ξανά, το 2013. Έχω κάποιους υποστηρικτές, τουλάχιστον σε εξοπλισμό και στην προετοιμασία μου. Αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε τραυματισμούς ή άλλες απώλειες. Οι εταιρείες που με υποστηρίζουν πάρα πολύ σε εξοπλισμό είναι η Strike and Pride, International και στις δύο. Και με υποστηρίζει και στην προετοιμασία μου η εταιρεία GPS με τα συμπληρώματα διατροφής. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους οδηγούς μου και εσένα προσωπικά για τη συνέντευξη μου και την ευκαιρία.